Γεια σας, γεια σας. Και ημέρα ξεκινάει με ένα καλό πρωινό, ένα καπουτσίνο. Yes, but first coffee, όπως λέει και η κούπα. Και δημητριακά μουσλι από το Lidl, έτσι με γαλατάκι άφθονο. Κάτι έχω πάθει με αυτά τα δημητριακά, μου αρέσουν πάρα πολύ, μπορώ να σας πω. Και έτσι για να ξεκινήσει η γερά ημέρα, ο Δημητράκης έχει ξαπλώσει και χουζουρεύει στον καναπέ και πίνει γαλατάκι και βλέπουμε παιδικά. Σωστά, κλασική αξία. Αυτά. Δημητράκης έχει ξαπλώσει το χαλί. Και τι πιο ωραίο, σου αρέσει το χαλί. Και τι βλέπεις, μαντέψτε. Λοιπόν, θέλεις να ρίξουμε τα δωράκια μας? Ναι. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου. Ποιο, σήμερα ανοίγουμε το 3. Λοιπόν, καθίστε να ανοίξω και το παράθυρο. Περίμενε, Δημήτρη, να σου βάλω και κάλτσες. Περίμενε. Λοιπόν, φοράμε τις πιτζαμούλες. Ξέρεις ποιος τους πήρε αυτές τις ωραίες πιτζάμες? Τι έχουν οι Spider-Man. Και ποιος τις πήρε, η Σοφία? Η Σοφία, ναι. Πες ευχαριστώ, Σοφία. Είναι τέλειες και ζεστές. Μου αρέσουν πολύ. Ο Άι Βασίλης. Λοιπόν, βρήκαμε το 3. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία, για να δούμε τι έχει μέσα. Ναι. Το βρήκαμε. Ναι. Είναι σίγουρα το 3. Έχεις και πείμα να μάθεις. Πρέπει να μάθουμε και το πείμα. Ωραία, το 3 είναι. Μπράβο. Για να δούμε τώρα πώς ανοίξει. Τρίγωνα, καλά γράμμα. Να το. Είχα τα Χριστούγεννα. Για να δούμε. Έχει πολλά μέσα. Φούστες. Φούστες. Κοίτα. Σοκολάτα. Ναι. Ωραία. Φούσκες, θα τις πάρουμε μαζί να κάνουμε. Σοκολάτες και φούσκες έχει. Ριφιτζούρι, φράουλα. Φράουλα. Το τι είναι, το ριφιτζούρι. Τι είναι αυτό. Έτσι. Σφραγίδα, ναι. Θες να την ανοίξουμε? Όλα αυτά για μένα είναι. Όλα σήμερα αυτά, ε. Άμα θες μπορείς να φας και μια λιχουδιά. Θες να φας μια σοκολατίτσα? Αυτή. Αυτή. Ναι. Εντάξει, ωραία. Να σου πω κάτι. Ο Άι Βασίλης τα έφερε αυτά. Αυτά στα φέρνει η μαμά, όχι ο Άι Βασίλης. Για κάτσε να ανοίξουμε να δούμε και τη σφραγίδα. Τι έχει πάνω η σφραγίδα, είδες? Τυρανόσαυρο. Ο τυρανόσαυρος Ρέξ. Πάνω και η κακά μου. Λοιπόν, ο Δημήτρης έφυγε. Εγώ άνοιξα τη σφραγίδα. Είναι αυτή που είχαμε πάρει 2 ευρώ από ένα βιβλιοπωλείο. Τουλάχιστον γράφει, γιατί μερικές που παίρνω είναι στεγνές, τελείως. Λοιπόν, και θα ανοίξω και εγώ το νούμερο 2. Δεν ξέρω γιατί 2. Ναι, εσείς βλέπετε μια μέρα μετά, είμαστε μια μέρα μπροστά εμείς, βασικά. Λοιπόν, οπότε θα ανοίξω 2 σήμερα και εγώ, ξέχασα να ανοίξω. Πες, δεν πειράζει, θα ανοίξω σήμερα. Είναι μια μάσκα από Lidl, μαγιών. Αυτή εδώ με argan oil. Πολύ ωραία. Ενυδατική. Θα τη δοκιμάσω και θα σας πω αν είναι καλή. Και πάμε να ανοίξουμε και το νούμερο 3. 10, 5, 3. Εδώ. Για να δούμε εδώ τι έχει. Α, τελεία. Λοιπόν, εδώ φωνάζει ο Δημήτρης τη τέλεια. Από μέσα έχει πάει να κάνει κακά. Έχουμε ένα πακέτο με κορεάτικες μάσκες από Λοτίνο.
Και έχει μέσα, λοιπόν, το έχω πάρει από τον Λατίνο. Τις έχω δει, εννοείται. Δεν ξέρω αν έχετε δει ήδη το χώρι, θα το δείτε τέλος πάντων. Μπορεί να μην το έχετε δει. Λοιπόν, έχει... Α, αυτή μου την είχε δώσει είναι και τα μαλλιά και την έβαλα μέσα, η φίλη μου Γιάννα, που σας έχω πει. Είναι με κελατίνι και θα τη δοκιμάσω, θα την αφήσω μαζί με αυτή να τη βάλω στο μπάνιο. Και έχει 1, 2, 3, 4, έκανε τώρα. Έχει 5 μασκούλες για το πρόσωπο. Αυτή με super fruit, αυτή θα να δοκιμάσω βασικά. Αυτή είναι εδώ από Herborian με ginseng. Αυτή από κόρυκα με ιερονικό οξύ και αυτή θα τη δοκιμάσω. Καλά, όλες θέλω. Αυτή με μπαμπού. Και άλλη μία με ginseng από Herborian. Έχει 3 από Herborian και 2 από κόρυκα. Τις έχω ακούσει σαν εταιρείες, έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλές γενικά. Οι skincare της, οι κορεάτικες. Έρχομαι. Λοιπόν, και θα βάλω και τις άλλες μάσκες που έχω εδώ μέσα, γιατί μου αρέσει και το κουτάκι. Και πάω στον Δημήτρη γιατί θα με πνίξει. Φιλάκια, τα λέμε αύριο. Θα σας βγάλω και λίγο από τη βόλτα μας, σε λίγο. Τα λέμε. Ωραία η σοκολάτα. Λοιπόν, ο Δημήτρης τρώει το σνακ, εγώ πίνω τον καφέ και σε λίγο θα ετοιμαστούμε. Καθίστε να σας δείξω λίγο, τώρα είμαι αγουροξυπνημένη με λίγο χάλια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σε λίγο θα ετοιμαστούμε και... Εδώ είναι κάτι σιδερωμένο, μην δίνετε σημασία. Θα πάμε λέει Σμύρνη, θέλω να πάρω κάποια δωράκια. Και αν είναι ωραία θα σας βγάλω λίγο, αν και κάπου διάβασα ότι δεν έχουν στολίσει τίποτα φέτος, δεν ξέρω γιατί, θα δείξει, θα δούμε. Απ' τη μία είναι καλό, γιατί όταν έχει τα καρουζέλη και αυτά κάθε φορά που περνάμε φεύγει ένα δεκάρικο γεπλάκα από νέα σημερινή, γιατί ξεκινάει και λίγο τρελάκι και λίγο αυτά τα κέρματα που βάζεις και αυτό και από εδώ και από εκεί και με παίρνει και η μαμά μου. Κάνω και ένα βίντεο export και με παίρνει η γλυκούλα η μαμά μου. Καθίστε να το σηκώσω. Έλα. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Ναι, ναι, πριν λίγο. Όλα καλά εσύ. Ο Δημήτρης εδώ μου κάνει μία τέλεια ζωγραφιά. Για μένα είναι. Ναι, θα κάνω και άλλο να το. Μπράβο. Για πες μου τι είναι. Αυτά είναι συννεφάκια. Ναι. Ήλιος, ναι. Δέντρο, καρούλα, τα λικαρούλα και ασπίτι και ουράνιο τόξο. Θα μου κάνεις. Ναι. Θα βάλεις πολλά χρώματα, εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτά είναι για σίδερο. Είδες τώρα. Ωραία, τέλεια. Κάναμε πριν σφραγίδες και ο Δημήτρης έκανε και στη μούρη του. Εδώ ο δεινόσαυρος, έχεις γίνει πράσινος. Από εδώ στο μάγουλο και στο χεράκι σου. Δεν πειράζει, θα το σβήσουμε με μωρομάντιλο, εντάξει. Φεύγουν αυτά, μη στεναχωριέσαι. Πάω να ετοιμαστώ, να πάμε καμιά βόλτα. Ακόμα δεν ξέρω πού θα πάμε, θα δούμε. Στο τζαμ. Λοιπόν, τελικά ο καιρός δεν είναι καλός, δεν είναι για βόλτα. Οπότε πάμε όρκεστρα να πάρω δώρο στο βαφτιστήρι μου. Μου δείχνει το GPS που πάμε, συγγνώμη, περιμένω να μην πιάσει φανάρι. Ωραία, με έπιασε κόκκινο. Λοιπόν, οπότε πάμε όρκιστρα να πάρω κάτι στο βαφτιστήρι μου για τα Χριστούγεννα. Εκτός από ένα παιχνίδι που το έχω πάρει, θα το πάρω και φόρμες. Και αν μπορώ θα πάρω και στο μικρό αθλητικά παπουτσάκια, γιατί δεν έχει πολλά και το έχουν, τα πιο πολλά δεν το κάνουν, έχει 2-3 ζευγάρια. Άμα βρω κάτι καλό, αν δεν βρω. Έχω και μία επιπλήρη 10 ευρώ και πολύ νύση θα κάνει σήμερα. Έχω βάλει το GPS, νυστάζει Δημήτρη. Και μετά θα γυρίσουμε, μπορεί να σας βγάλω λίγο στο τζάμπα άμα βρω κάτι καλό, θα δούμε. Και μετά θα γυρίσουμε να φάμε, να ξεκουραστούμε, ο Δημήτρης ζαλίζεται εντωμεταξύ. Αυτά!
δεν έχω βάλει κονσίλερ σήμερα. Φιλιά και πολλά. Παιδιά, αυτό το φανάρι μας έχει πιάσει 4 φορές. Ήμαρτον, πάμε σημειωτών. Εδώ έχει πολλή κίνηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τζάμπο. Εμείς θα πάμε πρώτα όρκεστρα να τελειώνουμε, γιατί μετά το τζάμπο αποκλείεται να έχουμε διάθεση να πάμε όρκεστρα. Θα είμαστε πτώματα. Οπότε, ναι, πάμε πρώτα όρκεστρα και μετά τζάμπο, που δεν θα αργήσουμε πολύ. Λοιπόν, στάσαμε στα όρκεστρα εδώ πέρα στον Άλυμο και ο Δημήτρης φυσικά παρατήρησε ότι ακριβώς απέναντι έχει και μουστάκια, που όμως δεν θα πάμε. Θα πάμε τζάμπο, είπαμε, έτσι δεν είπαμε? Ναι, αυτό είναι το τζάμπο. Όχι, αυτό είναι ο μουστάκιος, αυτό είναι τα όρκεστρα. Κλείσε παράθυρο και φύγαμε. Πάμε να πάρουμε του Φίλιππου δώρο. Λοιπόν, επίσης να σας πω κάτι. Ήμουν πολύ τυχερή. Μόλις έστριψα για να παρκάρω, είχε και πάρκινγκ πολύ μικρό. Έφυγε ένας κύριος από το πάρκινγκ του όρκεστρα και βρήκαμε ακριβώς απ' έξω. Αυτό συμβαίνει μία φορά στον αιώνα. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, μπράβο. Αυτά. Πάμε στα όρκεστρα. Το κλεισές? Ναι. Μπράβο. Βάλε και το ζακετάκι σου, άντε μπορείς. Αλήθεια? Ναι. Για δείξε μου, Δημητράκη. Αυτά εδώ τα μαύρα είναι πάρα πολύ ωραία, ε. Ποια? Τα 25. Το θέλουμε να βρούμε το 31 ή το 30, για βρες μου. Ποιο είναι το 30? Και όπως καταλάβατε, πήρα και ένα ζευγάρι αθλητικά στον Δημήτρη, πήρα και αυτές τις φόρμες στο βαφτιστήρι μου, ήταν σετάκι, και μετά πήγαμε και τζάμπο, το οποίο θα το δείτε όμως αύριο, γιατί θα έβγαινε πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν έχω πολύ χρόνο να κάνω μεγάλα μοντάζ. Αυτά, αύριο θα δείτε το υπόλοιπο μισό vlog. Σας φιλώ, καλές γιορτές, φιλάκια και καλή Κυριακή να έχουμε. Γεια σας!